Το θέμα είναι το μέγεθος του εξοπλιστικού προγράμματος ή υποκρύπτεται για κάτι άλλο? Ναι. Καταρχήν, ένα πρώτο σχόλιο είναι ότι το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία φαίνεται ότι έχει και το χρηματικό του τίμημα. Και το λέω γιατί γύρω από το ζήτημα των εξοπλισμών, καταρχήν δεν είναι ένα καινούριο ζήτημα. Συζητάμε για τους εξοπλισμούς ή αν θέλετε για αυτό το εξοπλιστικό πακέτο που φαίνεται ότι κλείνει τώρα. Συζητάμε τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, συμπεριλαμβανομένης και της περίοδου της κρίσης. Ποιο είναι το δικό μας σχόλιο? Ότι γύρω καταρχήν από το θέμα των εξοπλισμών παίζονται πάρα πολύ δυνατοί ανταγωνισμοί. Η γνώμη μας είναι ότι γενικά τα εξοπλιστικά προγράμματα, θυμίζω ότι μια μεγάλη συζήτηση αφορούσε το αν θα πάρουμε τα F-35 για παράδειγμα από την Αμερική. Μια δεύτερη μεγάλη συζήτηση αφορούσε αν θα πάρουμε τις γαλλικές φρεγάτες, όταν η Γερμανία έβαζε ζήτημα ότι τα χρήματα, τα κέρδη από τα ελληνικά ομόλογα δεν έπρεπε να πάνε στις γαλλικές εξοπλιστικές εταιρείες. Λέω λοιπόν ότι γύρω από το θέμα των εξοπλισμών παίζουν πάρα πολύ ισχυροί ανταγωνισμοί μεταξύ Ιμπεριαλιστικών Κέντρων κτλ. Και το βασικότερο είναι ότι όλοι αυτοί οι εξοπλισμοί δεν υπηρετούν κατά προτεραιότητα την άμυνα της χώρας. Είναι εξοπλισμοί οι οποίοι γίνονται στα πλαίσια του νατοϊκού σχεδιασμού, υπηρετούν την νατοϊκή διάταξη δυνάμεων στην περιοχή. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε μεγάλη απορία. Θα σας πω. Τα όπλα που φέρουν τα Ραφάλ, οι Τούρκοι στρατηγοί έχουν πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί βλέπουν ότι χάνουν εξαιρετικά το θέμα της ισορροπίας, αν και δεν το έχουν στον αέρα ήδη. Από εκεί και πέρα το χάνουν εντελώς το παιχνίδι στους εθέρες. Φαντάζομαι ότι δεν θα μπούμε τώρα σε μια συζήτηση ποιο αεροπλάνο είναι το καλύτερο. Όχι, ή ποιο, ποια αλλά βόμβα είναι από καλύτερη. Κάπου θα αγοράσουμε. Προφανώς, αλλά το ζήτημα που βάζουμε εμείς είναι ότι και αυτοί οι εξοπλισμοί, και αν θέλετε όχι μόνο οι εξοπλισμοί, αλλά συνολικότερα η διάταξη των ενόπλων δυνάμεων, η δομή τους, η οποία έχει μεταβληθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, είναι μια διάταξη και μια δομή συνολικά, ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων, η λειτουργία τους στην Ελλάδα. Είναι μια δομή, μια διάταξη η οποία δεν υπηρετεί την άμυνα της χώρας ή τέλος πάντων δεν γίνεται με προτεραιότητα την άμυνα της χώρας. Για παράδειγμα, εμείς βάζουμε ένα σοβαρό ζήτημα. Τι δουλειά έχουν σήμερα οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις στις 36 διαφορετικές αποστολές του ΝΑΤΟ ανά τον κόσμο? Ποια ακριβώς συμφέροντα του ελληνικού λαού και της άμυνας της χώρας υπηρετούν, για παράδειγμα, οι σκέψεις να στείλουμε φρεγάτα στον Περσικό κόλπο ή να στείλουμε στρατιωτική αντιπροσωπεία στο Μάλι ή στη Λιβύη, που ήδη υπάρχει πολιτική αντιπροσωπεία εκεί πέρα? Ναι. Όλα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Και εμείς με έναν τρόπο να τα αποκριθούμε για να εξασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα έναντι των άλλων. Μα δεν καταλαβαίνω ποια συμφέροντα έχει σήμερα ο ελληνικός λαός να υπάρχει μια φρεγάτα η οποία θα συμμετέχει, για παράδειγμα, σε έναν ενδεχόμενο αποκλεισμό των στενών των Ορμούζ για να παίξουμε τον ρόλο που θέλει η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενάντια στο Ιράν. Εντάξει, είναι φανερό ότι υπάρχουν δύο τελείως διαφορετικές αντιλήψεις. Στα στενά του Ορμούζ πάμε, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας σχεδιασμός περικύκλωσης του Ιράν και αυτός είναι ο λόγος που δημιουργούνται πολυεθνικές δυνάμεις, αν το θέλετε. Και μάλιστα υπάρχει και ανταγωνισμός ποιος θα έχει το πάνω χέρι σε αυτές τις δυνάμεις, αν θα είναι η Αμερική, αν θα είναι η Ευρώπη. Έτσι, σε μια λογική παρέμβασης σε μια περιοχή η οποία πραγματικά φλέγεται. Και ο Αμερικανονατοϊκός σχεδιασμός, στην περιοχή ρίχνει πραγματικά λάδι στη φωτιά. Όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί πέρα δεν συμβαίνουν από μόνα τους. Υπάρχουν από πίσω σχέδια, συγκρούσεις, ανταγωνιστικά συμφέροντα που τα δημιουργούν όλα αυτά. Δεύτερον. Εγώ πραγματικά απορώ, δηλαδή λέμε στον ελληνικό λαό αυτή τη στιγμή ότι το γεγονός ότι έχουμε μετατρέψει την Ελλάδα σε μια απέραντη βάση, γιατί αυτό είναι, με τη συμφωνία την Ελληνοαμερικάνικη συμφωνία ολόκληρη η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε μια απέραντη βάση αμερικανονατοϊκή. Λέμε λοιπόν ότι αυτό είναι ασφάλεια για το λαό. Το γεγονός δηλαδή ότι σε όλα τα στρατόπεδα σήμερα σταθμεύουν αμερικανονατοϊκές δυνάμεις και υπάρχει πάντοτε η απειλή που λένε, ας πούμε, ότι θα είναι στόχος η Ελλάδα μέσα στο πλαίσιο των ανταγωνισμών. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ασφάλεια για τον ελληνικό λαό. Η γνώμη μας είναι ότι δεν είναι. Και ότι η πολιτική αυτή της εμπλοκής στους ημπεριαλιστικούς σχεδιασμούς είναι αυτή που δημιουργεί το πρόβλημα και, αν θέλετε, δημιουργεί και το υπόβαθρο για αρνητικές εξελίξεις και στα ελληνοτουρκικά, για τα οποία θέλω να πω μια κουβέντα. Καταρχήν, απαντώντας λίγο και στον κύριο Κερίδη, η αποχώρηση των Αμερικάνων από την περιοχή με όλη αυτή τη δραστηριότητα την οποία αναπτύσσουν αυτή την περίοδο, και δεν μιλάω μόνο για τη στάση του Πομπέου στην Κύπρο, αλλά μιλάω και γενικότερα για τις συμφωνίες που υπάρχουν ανάμεσα στο Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συνολικά την κοινότητα των Αμερικάνων στην περιοχή, δεν δείχνει καμία αποχώρηση. Μπορεί ο άξονας να μετατοπίζεται προς τον Ειρηνικό ωκεανό, μπορεί όντως η αντιπαράθεση Κίνα-ΣΥΠΑ να είναι αυτή η οποία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό παγκόσμια τις εξελίξεις, αλλά το ενδιαφέρον των Αμερικάνων για την περιοχή είναι πάρα πολύ ζωντανό.
Και δεν το λέω για άλλο λόγο, πέρα από το γεγονός ότι ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον του αμερικανονατοϊκού παράγοντα, προσπαθεί και η Ελλάδα, αυτό που ο κύριος Κερίδης ονομάζει ασφάλεια και σταθερότητα, να αναπτύξει έναν αυξημένο ρόλο στην περιοχή, θέτοντας σε κίνδυνο το ελληνικό λαό τα κυριαρχικά δικαιώματα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και την αποχώρηση του τουρκικού ερευνητικού. Κοιτάξτε, θα δούμε πολλά επεισόδια ακόμα τέτοια ύφεσης και έντασης στις σχέσεις με την Τουρκία. Κάτι δεν το αξιολογείτε ότι είναι ένα μέτρο αποκλιμάκωσης. Θα σας πω. Όχι, έχει σημασία, γιατί δεν έχουμε προφανώς, όταν επανάληψη της ΝΑΤΟ. Προφανώς. Λέω όμως ότι δεν δημιουργεί έναν εφησυχασμό ότι τα πράγματα πηγαίνουν σαφώς προς το καλύτερο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί παραμένουν σταθερά δύο στοιχεία τα οποία, αν θέλετε, καθορίζουν και την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι και η σημερινή κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες και του ΣΥΡΙΖΑ είναι ταγμένες αυτό που λέμε στο στόχο της νατοϊκής συνοχής, της διασφάλισης της νατοϊκής συνοχής στην περιοχή. Νατοϊκή συνοχή στην περιοχή σημαίνει συμβιβασμός, επώδυνος συμβιβασμός με την Τουρκία στην κατεύθυνση της συνεκμετάλλευσης. Και το δεύτερο καθοριστικό στοιχείο για την περιοχή είναι ότι υπάρχει μεγάλη πίεση από μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους να αξιοποιηθούν οι υδρογονάθρακες της περιοχής και να αξιοποιηθούν και σε μια κατεύθυνση ενεργειακής απεξάρτησης από το αέριο της Ρωσίας. Άρα λοιπόν, όταν από τη μια μεριά έχεις σταθερά την ελληνική αστική τάξη να προσπαθεί να παίξει ένα ρόλο αναβαθμισμένο στην περιοχή, ανταγωνιστικά και με την Τουρκία. Ναι. Έχεις την ατοϊκή συνοχή η οποία θα καταλήξει στη διαπραγμάτευση πάνω στα διαφιλονικούμενα ύδατα. Μια και μιλάμε και για τον Πομπέο, ο οποίος είναι και από τους πρώτους διδάξαντες σε τέτοιους ορισμούς. Και μια παρένθεση, ας δοθεί επιτέλους και αυτή η συμφωνία που έγινε στη Γερμανία. Καταρχήν για τη συμφωνία στη Γερμανία η πρώτη αντίδραση είναι ότι ήταν μια προπαρασκευαστική του τότε συμβουλίου. Ναι, πάμε λίγο και στην Ελλάδα. Και μισό λεπτό να το πούμε. Το τελευταίο. Θα το πείτε για το τελευταίο. Απλώς επειδή ερχόμαστε μετά από μια ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Θα τη σχολιάσουμε. Βεβαίως. Αλλά θέλω να πω, αν μου επιτρέπετε, από τη διπλωματία του Big Brother μέχρι τη μυστική διπλωματία μεσολαβεί πολύ μεγάλο κενό. Και νομίζουμε ότι ο ελληνικός λαός έχει δικαίωμα. Όχι, είπε ο κύριος Κερίδης. Λέω λοιπόν ότι έχει χρέος η κυβέρνηση να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για το τι συζητήθηκε και τι συμφωνήθηκε στο Βερολίνο 1. 2. Σε ποια σημεία έβαλε ενστάσεις η Τουρκία και ακυρώθηκε η συμφωνία την τελευταία στιγμή? Έλατε, και τρίτον, αν μου επιτρέπετε, οι ενστάσεις που έβαλε η Τουρκία ισχύουν στον επόμενο γύρο της διαπραγμάτευσης που συνεχίζεται με τη διαμεσολάβηση της Γερμανικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ένα πολύ σύντομο σχόλιο, δεν ήθελα προηγουμένως να διακόψω τον κύριο Κερίδη. Πολύ ενδιαφέρουσα η προσπάθεια να εξηγήσουμε με όρους ψυχανάλυσης τη μεγάλη εικόνα. Αλλά νομίζουμε ότι είναι πολύ πιο σημαντικοί οι παράγοντες που τη διαμορφώνουν από το αν ο Τραμπ θέλει να κάνει μια καλή φιέστα και αν του χαλάσουν το πάρτι ή το πώς ξύπνησε ο Ερντογκάν και τι έφαγε σήμερα. Από εκεί και πέρα, Λέσβος, τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, τεράστιες ευθύνες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μόνο η προειδοποίηση ότι κάποια στιγμή όλη η διαχείριση του μεταναστευτικού με βάση συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας θα κατέληγε εκεί πέρα. Υπήρχαν πολύ έγκυρα και προειδοποιήσεις για τον καταλυτικό ρόλο που μπορεί να παίξει η πανδημία του κορονοϊού σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί κανένα υγειονομικό πρωτόκολλο σε μια εγκατάσταση όπως είναι η Μόρια. Υπήρχαν πολύ έγκαιρες προειδοποιήσεις και από φορείς και από κατοίκους του νησιού, δεν εισακούστηκαν. Η κυβέρνηση και σε αυτή την περίπτωση θυσίασε και τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, των νησιωτών, των ίδιων των μεταναστών, σε μια λογική εξυπηρέτηση ενός γενικότερου σχεδιασμού που περιλαμβάνει και την Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Τι έκανε τώρα, αντί να στείλει καράβια να πάρει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες να τους απεγκλωβίσει, στέλνει, ξεφορτώνει καραβιές με ΜΑΤ και άβρες για να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες διαμαρτυρίες των κατοίκων. Η γνώμη μας είναι κατάργηση τώρα της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, αναθεώρηση του Δουβλίνου, οι άνθρωποι αυτοί να διευκολυνθούν να φτάσουν στους χώρους προορισμού. Μέρα, μα δεν τα λέμε. Μα άμα γινόταν πριν από 5 χρόνια που τα λέγαμε, δεν συζητούσαμε τώρα την επόμενη μέρα. Κάθε μέρα συζητάμε την επόμενη μέρα γιατί δεν γίνανε όταν έπρεπε να γίνουν. Δεν προλάβαμε καθόλου να μιλήσουμε. Γιάννη, να δείξουμε εμπιστοσύνη στους πολιτικούς, αν δεν δείξανε βεβαίως δείγμα γραφής ότι μιλούν λακωνικά, αλλά εν πάση περιπτώσει με ένα τίτλο τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, τις χθεσινές, πώς θα τις πάμε αντίστροφα όμως, για να απαντήσει ο κύριος Κερίδης. Ελάτε κύριε Κουρμούλη. Κύριε Κουρμούλη, με ένα τίτλο. Την ιστορία με τον Φώτσα την ξέρετε. Αφού γέμισε όλο το σπίτι με τα ζώα, βγάζοντας ένα, είπε ξαφνικά ότι τώρα μπορείτε να αισθάνεστε πιο άνετα. Καμία αλλαγή. Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτον, είναι μέτρα τα οποία κατά κανόνα
Στη Ζυγαριά γέρνουν μέτρα υπέρ του κεφαλαίου. Είναι καθαρό αυτό το πράγμα. Τα λίγα τα οποία ανακοίνωσε για τον λαό, καταρχήν είναι μέτρα τα οποία δεν αντιστρέφουν την πραγματικότητα που ζουν σήμερα χιλιάδες οικογένειες, εκατομμύρια οικογένειες και στην Ελλάδα, μια πάρα πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Και δεύτερον, δεν αλλάζουν τη γενική τάση και τη σημερινή και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Η διαχείριση να γίνεται υπέρ των μεγάλων.